Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να συζητήσουμε. Θα ξαναβάλετε υποψηφιότητα για τη Θεσσαλονίκη εσείς? Το είπα βέβαια. Θα ξαναβάλετε. Θα κερδίσετε, πιστεύετε? Την ευχαριστιέμαι, τη δουλειά μου την ευχαριστιέμαι, κύριε Τσαπαλίδη. Δεν ξέρω αν θα κερδίσω ή όχι. Θέλω να κερδίσω. Και συνήθως όταν θέλω κάτι γίνεται. Στο μεταξύ κυκλοφορείτε χαλαρά μέσα στη Θεσσαλονίκη όπως κάνατε πάντα, με το κεφάλι ψηλά, να χαιρετάτε τον κόσμο ή χρειάζεστε και καθόλου προστασία? Γιατί τελευταία ο πολιτικός κόσμος, έστω και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει και κανένα συνοδό δίπλα. Θα σας πω κάτι. Είπα όταν ξεκίνησαμε ότι εγώ θα αλλάξω τον Δήμο, δεν θα με αλλάξει ο Δήμος. Δεν θα αλλάξω τις συνήθειές μου. Και όπου πηγαίνω θα πηγαίνω και όπως πηγαίνω. Μόνο τελευταία, μετά από κάτι μηνύσεις απανωτές που έφαγα, έφαγα μηνύσεις και από το ΚΚΕ και από τη Χρυσή Αυγή και από το κάτι ορθόδοξους περίεργους. Μόνο όταν μου είπαν ότι κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου, έχουμε ευθύνη και εμείς για σένα. Έχω μία, αυτό που λένε, σκιά. Αλλά περνάμε μια χαρά, καλά παιδιά. Και με σκιά λοιπόν, κύριε Μπουτάρη. Και με σκιά. Το λέτε σαν μεγάλη ανατροπή στη ζωή σας αυτό. Μα είναι, εάν εσάς έχετε μια μέρα, κάντε το έτσι για δείγμα. Να βάλετε έναν άνθρωπο να είναι σκιά σας. Δεν αισθάνεσαι καλά. Τι φοβάστε ότι μπορεί να πάθετε δηλαδή και έχετε βάλει σκιά, κύριε Μπουτάρη? Δηλαδή σκιά βάζεις όταν κινδυνεύει ζωή? Δεν έχω βάλει εγώ. Τίποτα, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Όχι, αυτό που εισπράττω, κύριε Τσαπαλίδη. Δεν είστε από τους ανθρώπους που θα σας φοβήσει ένα γιαούρτι, για παράδειγμα. Αλλά δεν παίρνεις και σκιά για ένα γιαούρτι. Έχετε δεχτεί απειλές, σοβαρές απειλές? Απειλές έχω δεχτεί. Έχω δεχτεί, ναι. Και τηλεφωνικές και στο σπίτι και διάφορα. Και από άτομα που δεν δώσανε την ταυτότητά τους. Και από άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυτές και από άτομα που ανήκουν σε... ειδικά τότε με την περίοδο του Gay Pride είχα διάφορα τέτοια. Αυτά. Αλλά δεν τα δίνει σημασία αυτά. Αυτό που εισπράττω, κύριε Τσαπαλίδη, ότι γυρνάω το βράδυ στο σπίτι, 12, 1, ξέρω εγώ. Ο κόσμος που βλέπω στον δρόμο, που μου λέει προχώρα δήμαρχε, μη σταματάς, αυτό είναι ένα δείγμα το ότι κάτι γίνεται. Αισθάνομαι το ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα αλλαγής στην πόλη. Και αυτό είναι σωστό κυριότερο απ' όλα. Η αλλαγή είναι νοοτροπίας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μπουτάρη. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω το καλοκαίρι στα μέρη μας. Έχει ωραίες παραλίες. Και νωρίτερα, κύριε Μπουτάρη, και νωρίτερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.